εκείνος που επιθυμεί να αποκλείσει κάθε επερχόμενο κακό, οφείλει δια προσευχής να αναθέσει τα πράγματα στον Θεό. Λέει ο Αββάς Μάρκος, ο ασκητής, στο σύγγραμμά του για αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να δικαιωθούν από τα έργα τους. Η προσευχή μπορεί να τακτοποιήσει τα πάντα. Γι' αυτό λέγει ο Αββάς Μάρκος, αν θέλεις να αποφύγεις κάθε τι το οδυνηρό, το δυσάρεστο, κάθε επερχόμενο κακό, οφείλεις με την προσευχή να το τακτοποιήσεις, να αφήσεις τα πράγματα όλα στο θέλημα του Θεού και να επικαλεστείς τη Θεία Βοήθεια και τη Θεία Χάρη. Να κάνεις μία συναλλαγή, μία συμφιλίωση, μία καταλλαγή μια προσευχής συναλλάσσει το Θεό τα πράγματα. Και συνεχίζει. Και να κρατάμε νοερός την ελπίδα τους εκείνων, την δε φροντίδα για τα υλικά, κατά τη δύναμή του να την καταφρονεί. Χρειάζεται μαζί με την προσευχή να έχει και την ελπίδα του εις τον Θεό και να καταφρονεί κάθε φροντίδα για τα γήινα, για τα υλικά, να γίνεται αμέριμνος. Οπότε η προσευχή του θα έχει μέσα ειρήνη, θα έχει ελπίδα και θα έχει και αμεριμνία για οτιδήποτε άλλο. Θα είναι μια προσευχή απερίσπαστη, μια προσευχή καθαρή. Ο πάσαν κακήν επιφοράν αποκλείσε βουλόμενος, οφείλει δια προσευχής συναλλάσσει το Θεό τα πράγματα. Αν θέλεις να αποκλείσεις, να κλείσεις το πέρασμα, τη δίωδο σε κάθε τι το κακό, στη ζωή σου αλλά και στη ζωή των άλλων και στη ζωή όλου του κόσμου, οφείλεις αυτό να το κάνεις με την προσευχή. Και μπορείς να το κάνεις, γιατί πράγματι η προσευχή έχει αυτή την δύναμη να ελκύει τη Θεία Βοήθεια, τη Θεία Χάρη και τη Θεία Επέμβαση. Και έτσι ο Θεός ως Παντοδύναμος μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αλλά συνάμα μαζί οφείλεις και κρατήν μεν νοερός την εις αυτόν ελπίδα. Νοερά στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, να φυλάγεις καλά την ελπίδα εις τον Θεό. Ποτέ μην απλεπίζεσαι, ποτέ μην λιποψυχείς, ποτέ μη δηλιάζεις. Τη δε φροντίδα των αισθητών κατά δύναμη παραλογίζεστε και κάθε τι το γήινο, κάθε μέρημνα βιωτική, υλική, υλιστική, να την περιφρονείς. Να μην έχεις καμιά φροντίδα, να καταφρονείς κάθε τι το οποίο φέρνει άγχος και αγωνία βιωτική. Ο Κύριος μας παρακινεί συνεχώς να προσεχόμαστε. Αιτείτε, λέει, και δοθήσετε ημί. Ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημί. Είναι τρία ρήματα. Εσείς, λέει, να ζητάτε από τον Θεό τα πνευματικά και υλικά αγαθά που σας χρειάζονται και θα σας δοθούν. Να ζητάτε, να γυρεύετε και θα βρείτε αυτό το καλό που θέλετε. Να κρούετε, να χτυπάτε τη θύρα της Θείας Αγάπης, του Θείου Ελέους, και θα ανοίξει διάπλατα προς χάρη σας. Πάσγαρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοίγεται. Καθένας που ζητάει με πίστη από τον Θεό λαμβάνει αυτό το καλό που ζητάει. Και καθένας που αναζητεί, που γυρεύει, βρίσκει. Και σε κάθε έναν που χτυπά τη θύρα του Θεού, η θύρα αυτή θα του ανοιχτεί. Πάρτε ένα παράδειγμα από όσα συμβαίνουν μεταξύ σας. Τι σας την εξημών άνθρωπος ή τι σας την εξημών άνθρωπος, όν εάν αιτήσει ο Υιός αυτού άρτων
μη λύθουν επιδόσει αυτό. Ποιος άνθρωπος από εσάς θα ζητήσει το παιδί του ψωμί και εκείνος θα του δώσει πέτρα? Και αν ηχθήν αιτήσει, μη όφην επιδώσει αυτό? Και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως ο πατέρας θα του δώσει φίδι? Ιών ημείς πονηρίοντες, είδατε δώματα αγαθά, διδώνε της τέχνης ημών. Εάν λέγει εσείς που είστε πονηροί, δηλαδή κακοί, έχετε πάθει, όμως ξέρετε να δίνετε αγαθά, καλά πράγματα εις τα παιδιά σας, ωφέλιμα πράγματα, πόσο μάλλον ο ουράνιος και πανάγαθος πατέρας σας θα σας δώσει αγαθά, καλά και ωφέλιμα δώρα, θα δώσει σε όλους αυτούς που του τα ζητούν. Πόσο μάλλον ο πατήρ ημών της ουρανής δώσει αγαθά τις ετούσιν αυτών. Επομένως, όταν ζητάει ο άνθρωπος, όταν κρούει την θύρα του Θεού Ελέους, όταν επιμένει στην προσευχή με ελπίδα, με αμεριμνία, με πίστη, οπωσδήποτε θα ωφεληθεί και θα λάβει αυτό που ζητά, εφόσον βεβαίως αυτό είναι προς το πνευματικό του συμφέρον, προς το αιώνιο συμφέρον. Πάντα, λέει πάλι ο Κύριος, όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψαστε. Δηλαδή θα πάρετε όλα όσα θα ζητήσετε στην προσευχή σας με πίστη. Και πάλι λέγει ότι αν αιτήσετε εν το όνομα μου, τούτο πείσω. Κάθε τι που με πίστη θα ζητήσετε εν το όνομα μου, θα το κάνω. Για να δοξαστεί έτσι ο πατήρ δια του Υιού. Εάν λοιπόν ζητήσετε κάτι επικαλούμενοι με πίστη, φωτισμένοι και ζωντανοί το όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Εάν τι αιτήσετε εν το όνομα μου, εγώ ποιήσω. Ο Θεός λέει και στις παροιμίες, βρίσκεται πολύ μακριά και δεν ακούει τους ασεβείς ανθρώπους. Προσέχει όμως τις προσευχές των ευσεβών ανθρώπων. Μακράν απέχει ο Θεός από ασεβών. Ευχές δε δικαίων επακούει. Εάν φροντίζουμε λοιπόν να γίνουμε δίκαιοι, ο Θεός θα εισακούει τις προσευχές μας. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, είναι ασφάλεια η προσευχή με την οποία προλαβαίνουμε κάθε κακό. Όπως ο ασυνηματιστής νιώθει περισσότερη ασφάλεια όταν είναι εν διαρκή ακροάση με το κέντρο, έτσι και ο άνθρωπος. Όσο περισσότερο προσεύχεται, τόσο περισσότερη θεία σιγουριά νιώθει. Όσο λοιπόν περισσότερο προσεύχεται κανείς, τόσο βεβαιώνεται, αυτοβεβαιώνεται και αισθάνεται την θεία βοήθεια, την θεία παρουσία. Και ανάλογα με την θυσία και την προσευχή που κάνει ο άνθρωπος για τον εαυτό του ή για τον συνάνθρωπό του, θα δεχθεί και τη θεία βοήθεια. Ας κρατήσουμε αυτό που λέει ο Άγιος, ότι είναι ασφάλεια η προσευχή και με αυτήν προλαβαίνουμε κάθε κακό. Πρέπει, έλεγε, να βοηθήσουμε με την προσευχή τον κόσμο όλο, να μην κάνει ο διάβολος ό,τι θέλει. Έχει αποκτήσει δικαιώματα ο διάβολος. Όχι ότι τον αφήνει ο Θεός, αλλά δεν θέλει να παραβιάσει το αυτεξούσιο. Γι' αυτό εμείς να βοηθήσουμε με την προσευχή. Όταν πονάει κανείς για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και προσεύχεται, τότε βοηθούνται οι άνθρωποι χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο. Πολύ πληγώνομαι όταν βλέπω μοναχούς να ενεργούν ανθρωπίνως και όχι με την προσευχή διαμέσου του Θεού
στα δυσκολοκατόρθωτα ανθρωπίνως. Ο Θεός μπορεί όλα να το τακτοποιήσει. Όταν κανείς κάνει σωστή πνευματική εργασία, τότε μπορεί μόνο με την προσευχή να χτίσει μοναστήρια και να τα εφοδιάσει με όλα τα απαραίτητα και να βοηθήσει το σύμπαν. Δεν χρειάζεται ούτε να δουλεύει, αρκεί μόνο να προσεύχεται. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.